χάσω. Έλα πάμε στο νότα μου, ναι μάτια μου. Να σε σφίξω, να σε νιώσω κι ό,τι έχω να σου δώσω. Σαν το δικό σου το ο ποταμιτικός με ποτίσε φαρμάκι, όχ για φύσηξε λιγάκι. Σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων του Δήμου Σαρονικού, εδώ στην πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ανάβησο. Στην απόψινή βραδιά μας τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος κυρίος Γεώργιος Σοφρόνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κύριος Πέτρος Φιλίππου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρονικού η κυρία Μαρία Κόλια, ο αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Σαρονικού κύριος Σάβας Γκέραλης, η Αντιδήμαρχη κύριος Ηλίας Μπουκουβάλας, η Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Σαρονικού κύριος Δημήτριος Κατσούλης, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αναβήσου κυρία Όλγα Κετέογλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκιας ο κύριος Νάσος Παπουτσής, η Τοπική μας Σύμβουλη της Αναβήσου κύριος Ηλίας Πατσιαούρας, τον Καλυβίων η κυρία Κωνσταντίνα Μπουλαμάτση και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σαρονικού Αριστόδικος, ο κύριος Δημήτρης Λιωδακάκης. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, θα με συγχωρέσετε, γιατί είμαστε και πάρα πολλοί. Σκοπός της πρώτης συνάντησης των χορευτικών συγκροτημάτων είναι αρχικά η συνέβρεση όλων των χορευτικών ομάδων, η γνωριμία και η κοινή επαφή ανάμεσα στους χορευτές, αλλά και να ζωντανέψουμε τη γειτονιά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν και αγαπούν το Δήμο Σαρονικού. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μετέχουν σε ανοιχτές γιορτές πολιτισμού χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Επίσης, να προσφέρουμε δημόσιο βήμα στα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, και σε καλλιτέχνες και συλλόγους για να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Σημαντική είναι η συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Σαρονικού και των οργανωμένων τοπικών συνόλων, τα οποία διατηρούν αξιόλογες πολιτιστικές ομάδες. Μέσα από τη λαϊκή ποίηση, τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο η παράδοση και συνδέεται δημιουργικά ο κόσμος του χθες και του σήμερα. Επαναβεβαιώνεται το γεγονός ότι ο λαϊκός πολιτισμός και η παράδοση του τόπου μας είναι μια πηγή δημιουργίας που εμπλουτίστηκε και αναπτύχθηκε διαμέσου των αιώνων από τους απλούς ανθρώπους, από πρόσωπα της καθημερινότητας που ο ζήλος, ο δυναμισμός και η ενεργητικότητά τους διοχετεύτηκαν στην υπηρεσία του τραγουδιού, της ποίησης και του χορού. Οι εκδηλώσεις λογογραφικού χαρακτήρα αποκτούν στη σημερινή εποχή μια ιδιαίτερη σημασία. Λειτουργούν ως μορφές αντίστασης στην πολιτισμική αλωτρίωση που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, ως μέσα μεταλαμπάδευσης της πολιτισμικής μας ταυτότητας στις επόμενες γενναίες. Σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση τίνει να ισοπεδώσει την πολιτιστική ταυτότητα των λαών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προέχει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε να διατηρήσουμε, να προβάλλουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον μοναδικό θησαυρό δημιουργίας. Ο πολιτισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες που στηρίζει την κοινωνία μας και ως τέτοιο θα πρέπει να τον στηρίζουμε. Ας απολαύσουμε απόψε και ας χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας που μας τιμούν από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας για να μας παρουσιάσουν ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους, το μεράκι και την αγάπη τους για ελληνική παράδοση. Από την Ανάβησο, χορευτικός λαογραφικός όμιλος Αναβήσου. Σύλλογος Μικρασιατών Αναβήσου και Ευρύτερης Περιοχής. Από τα Καλύβια, Τμήμα Ελληνικών Χωρών Καλυβίων, Νομικού Προσώπου Αριστόδικος Δήμου Σαρονικού.
από τον Κουβαρά, Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά. Φαν κλαμπ ακούω. Από το Λαγονίσι, Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λικούριζα Λαγονισίου. Και Ελληνικός Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Λαγονισίου, Ελληνοχορογραφή. Από την Παλαιά Φώκια, Περιφερειακό Τμήμα Παλαιάς Φώκιας του Παραρτήματος Κοροπίου του Λυκείου των Ελληνίδων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, συνανάβησος, την πρώτη συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών ομάδων του Δήμου μας. Στόχος μας είναι η συνάντηση αυτή να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο τέτοια εποχή να είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο, και να σας προσφέρουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα από τους χορευτικούς συλλόγους του Δήμου μας και όχι μόνο. Σε κάθε χωριό το επίκεντρο είναι η πλατεία του. Και εμείς θέλοντας να δώσουμε νέα πνοή και ελπίδα σε αυτό το χώρο, η πλατεία, για να μην είναι η πλατεία πάρκινγκ για αυτοκίνητα, αλλά χώρος αναψυχής, συνάντησης και διασκέδασης. Πρόσφατα στην εκδήλωση που έγινε για το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, πήραμε μία εικόνα πώς σκεφτόμαστε να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλες τις χορευτικές ομάδες που συμμετέχουν σήμερα, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας που πάντοτε είναι δίπλα μας, την κυρία Σακαρίκου, τον κύριο Κοντογιάννη, το δάσκαλο του χορευτικού που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια όλης αυτής της διοργάνωσης, την πρόεδρο του τοπικού, της τοπικής κοινότητας Αναβήσου, κυρία Όλγα Κετέογλου, όπως επίσης και το προσωπικό της δημοτικής κοινότητας που βοήθησε για όλο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συγγνώμη που καθυστέρησα να ανέβω, αλλά με φέρανε μέσω περιφερειακού επάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε απόψε με το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών του Δήμου Σαρωνικού. Μία σκέψη την οποία είχαμε και συζητήσαμε με τον Γιάννη τον Κοντογιάννη, ο οποίος ξεκίνησε να οργανώσει όλη αυτή την ιδέα και να την κάνει πράξη και να είμαστε εδώ απόψε. Ξεκινώντας, επειδή δόξα σε ο Θεός έχουμε πάρα πολλές χορευτικές ομάδες εντός του Δήμου μας, την πρώτη χρονιά με τις δικές μας ομάδες, φιλοδοξώντας τις επόμενες χρονιές να μπορούμε να φέρουμε και ομάδες παραδοσιακών χωρών από άλλες περιοχές, από άλλους Δήμους δηλαδή, και να μπορέσουμε να απολαύσουμε και δουλειές καλές που κάνουν και άλλοι άνθρωποι και τις έχουμε δει πάρα πολλές φορές και αξίζουν τον κόπο να τις παρακολουθούμε εδώ στον τόπο μας χωρίς να μετακινούμαστε αλλού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμβάλλουν στο να λειτουργούν όλες αυτές τις χορευτικές ομάδες του Δήμου και στους δασκάλους του χορού και σε όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρούμε μέσα από το χορό τα έθιμα, τις παραδόσεις και αυτά τα οποία μας άφησαν οι προγόνοι μας και να τα μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές, διότι σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε, το ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα φτάσουμε να έχουμε είναι να χάσουμε και την ταυτότητά μας. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τα αφήσουμε να συμβεί και ειδικά μέσα από τις χορευτικές ομάδες, διατηρώντας τις παραδόσεις και τα έθιμα, κρατάμε ισχυρή αντίσταση απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που ζούμε. Η βραδιά όμως είναι βραδιά διασκέδασης και επειδή σας ταλαιπωρήσαμε πολύ, να αρχίσουν οι χοροί για να διασκεδάσουμε. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά και να το απολαύσετε με την ψυχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρώτος σύλλογος για απόψε που θα εμφανιστεί είναι ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λικούριζα Λαγονισίου. Ποιος ήγαλε, ποιος είδε, κορίνο μορφή. Γέμι στον αργαλιό να υπαίνει, δέντερα και κλαριά να ρένει. Παρακαλέ, Παρασκευή, τα ίδια ζει. Σαββατό τα υφαίνει, δέντρα και κλαριά μαραίνει. Και καλέ
Κυριακή θα φορέσει. Και με να πάει στο πανηγύρι το χώρο να πρωτοσύνει. Κιόσα καλέ, κιόσα παιδιά την είδαμε. Όλα τα πεσάκια βγάζουν κι από δυο μετάνιες κάνουν. Ένα καλέ και ένα μικρό βλάχο υπουλό. Ούτε το φεσάκι βγάζει, ούτε και μετάνιες κάνει. Του παραρτήματος Κοροπίου του Λυκείου των Ελληνίδων, το οποίο ιδρύθηκε το 2003. Συνεχίσουμε με το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών της τοπικής κοινότητας Κουβαρά. Thank you.
κλείσουμε με έναν ακόμη σύλλογο από το Λαγονίσι, τον Ελληνικό Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο Λαγονισίου, Ελληνοχορογραφή. Θα συνεχίσουμε με το Τμήμα Ελληνικών Χωρών Καλυβίων του νομικού προσώπου Αριστόδικος του Δήμου Σαρονικού. Θα συνεχίσουμε με το Σύλλογο Μικρασιατών Αναβήσου και Ευρύτερης Περιοχής.
Θα κλείσουμε απόψε την παράστασή μας με τον χορευτικό λαογραφικό Όμιλο Αναβίσου. Μίξαν και γίναν ένα. Όπα, γι' αυτό και σε φωνάζουμε Κρήτη Λεβεντογένα. Να σου πω για ήλιο, για φεγγάρι. Ο παππού, η ομορφιά σου ξεπερνά των ιδιωνών τη χάρη. Σαφιά να σου τάξουνε απάνω να κοιμάσαι. Όπα, να δεν το πάρεις μέρα κλή αδικημένη θα σε.
Ιησούς θα είναι ο χορός της Κρήτης στο καμάρι. Ο παππού παίρνω νιώς την κοπελιά και γίνονται ζευγάρι και γίνονται ζευγάρι. Ιησούς θα θέλει όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι. Ο Πανάς έρνει ο νιός την κοπελιά κι νιά το παλικάρι. Ωπα δύο λεπτά να μπορώ να έρθω στην αγκαλιά σου. Ωπα να μη με τρώει μοναξιά, για δεν μπορώ μακριά σου, για δεν μπορώ μακριά σου. Μου γίνει και νερό και εσύ μικρή μου το πιες. Όπα κι όταν αγαπηθήκαμε εσύ μου το πρώτο πες, εσύ μου το πρώτο πες. Και το κρασί μπεκρίδες. Όπα και το σχολείο γραμματικούς κι λίρα μερακλίδες, κι λίρα μερακλίδες.